δύσκολο κομμάτι, όταν σταμάτησε το lockdown και βλέπουμε πώς επανερχόμαστε στην καθημερινότητα, εκεί υπήρξαν κάποιες παλινοδίες στις αποφάσεις. Δηλαδή, από τη μια είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτική χρήση μάσκα στα πολυκαταστήματα, μετά την επανέφεραν, μετά είπαν σε κλειστούς χώρους όχι, μετά την επανέφεραν. Θεωρώ ότι δεν δείχνει αυτό μια έτσι σοβαρή στρατηγική και ένα σχεδιασμό. Λογικά ακολουθούμε πάντως και τις διεθνείς τάσεις. Δηλαδή, κανείς ίσως δεν περίμενε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τέτοιο κύμα της πανδημίας. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς επανερχόμαστε. Γιατί το να κλειστούμε όλοι στο σπίτι και να κάνουμε αυτό που έγινε στο lockdown με την υπευθυνότητα που έδειξαν οι πολίτες, ήταν μάλλον ένα σχέδιο σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί, με την έννοια ότι όλοι συμμορφωνόμαστε σε έναν βασικό κανόνα. Το δύσκολο είναι η επαναφορά. Το εύκολο να κλείσεις, το ακριβώς. Το εύκολο να κλείσεις όλους, το δύσκολο να ανοίξεις. Πάντως, χθες στη Βουλή είδαμε ότι ήταν συνεπείς οι συνάδελφοί σας, τον κύριο Παπαχριστόπουλο που είδαμε χωρίς μάσκα. Συνεπείς είμαστε και, έχει, και μία, έχει και περισσότερο και ένα συμβολικό χαρακτήρα αυτό. Δηλαδή, δείχνει και στους πολίτες ότι πρέπει να μην χαλαρώνουμε, να έχουμε το νου μας. Ωραία. Να έρθουμε στα δικά σας θέματα. Γιατί βγάλατε χτες μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για την κυβέρνηση. Τι ισχύει τελικά με τις συντάξεις? Ο κύριος Μητσοτάκης χθες έλαβε μια απόφαση η οποία, και την ανακοίνωσε, η οποία κατά τη γνώμη μου πλήττει βάναυσα τα δικαιώματα των συνταξιούχων όπως αυτά, όχι θα τα επιθυμούσαν οι συνταξιούχοι να είναι, αλλά όπως αυτά κρίθηκαν και από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, εδώ έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να λέει ότι οι περικοπές που έγιναν από τον κύριο Βρούτσι ως υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά το 2012, αυτές οι περικοπές, όλες οι περικοπές που έγιναν, κύριες επικουρικές και δώρα, είναι αντισυνταγματικές. Το είχε πει ήδη από προηγούμενη του απόφαση. Είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτή η αντισυνταγματικότητα διορθώθηκε, θεραπεύτηκε από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή από το Μάιο του 2016 και μετά, και ότι οφείλονται αναδρομικά για τους συνταξιούχους για μια περίοδο 11 μηνών. Και ήρθε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι θα καταβάλω αναδρομικά, αλλά μόνο κάποια. Αλλά είπε ότι αυτά που καταβάλω είναι ως να τα καταβάλω όλα. Δηλαδή έκανε ένα κούρεμα στα αναδρομικά πάρα πολύ μεγάλο. Στην πραγματικότητα κούρεψε τα αναδρομικά κατά περίπου 70%. Τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου. Προφανώς δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, βέβαια. Κοιτάξτε όμως, θα σας πω γι' αυτό. Πρώτον, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε αυτό. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή, όταν του ετέθη το ζήτημα από τον κύριο Τσίπρα, γιατί έγινε μια αντιπαράθεση και του είπε, μα γιατί δεν αντιστοιχούν αυτά που λες ότι θα δώσεις στο σύνολο αυτών που οφείλονται, δεν του απάντησε ότι δεν φτάνουν τα δημοσιοοικονομικά. Είπε ότι αυτά είναι. Ότι η απόφαση λέει μόνο αυτά. Ενώ στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης κούρεψε τα αναδρομικά. Για να σας δώσω τάξη μεγέθους, τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι είναι 3,9 δις. Η τροπολογία που έφερε, και την έχω και εδώ μπροστά μου προς επιβεβαίωση, η τροπολογία που έφερε χθες ο κύριος Βρούτσης. Προβλέπει 1,4. Και όμως δεν προβλέπει 1,4. Η τροπολογία προβλέπει 900 εκατομμύρια. Είναι για τους ιδιωτικούς, θα έρθει κι άλλη μία για τους δημόσιους. Θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Η τροπολογία προβλέπει 900 εκατομμύρια. Την έχω και εδώ για να τη δείτε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι. Το χειρότερο είναι ότι μέσα στην ρύθμιση λέει ότι από τη στιγμή που θα σας καταβάλω αυτά τα κουρεμένα, μετά οι αξιώσεις σας αποσβαίνονται. Δηλαδή, λέει ουσιαστικά ότι εγώ δια νόμου σας καταργώ αυτά τα οποία δικαιούστε και τα οποία εκρήθη από το Συμβούλιο της Επικράτησης ότι τα δικαιούστε. Να δώσουν τέλος σε δικαστικές διαμάχες από εδώ και πέρα. Το αντίθετο, την ανοίγουν τη δικαστική διαμάχη. Γιατί λέει ότι αν στο μεταξύ, μέχρι να σας τα καταβάλω, μπείτε σε εκκρεμείς δίκες, θα δούμε τι θα προκύψει. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν να λέει αυτή τη στιγμή στους συνταξιούχους της χώρας, αν θέλετε τη γνώμη μου και ένας δικηγόρος αυτό θα τους έλεγε, τρέξτε να κάνετε αγωγές για να μην χάσετε αυτά που δικαιούστε. Δηλαδή το αντίθετο κάνει από δηλαδή, αυτό που εσείς που θα λέτε. Ήσασταν καλυμμένοι αν έλεγε η κυβέρνηση ότι αυτά μπορούμε να δώσουμε. Αυτά θα δώσουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κούρεμα τάδε της εκατό. Όχι, κούρεμα δεν μπορεί να γίνει. Κούρεμα από τη στιγμή που έχεις καθαρή απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Είναι συνταγματικό νομικό πραξικόπημα αυτό. Και το είπαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κούρεμα δεν μπορείς να κάνεις από τη στιγμή που έχεις απόφαση ανώτατου δικαστηρίου που λέει ότι αυτά τα δικαιούνται οι συνταξιούχοι. Μπορείς να κάνεις ρύθμιση καταβολής. Μπορείς να δεις πώς θα τα απλώσεις σε βάθος χρόνου, πώς θα τα δώσεις σε δόσεις. Αλλά κούρεμα δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο και θα δείτε ότι θα καταπέσει και στα δικαστήρια. Πάντως και από το Υπουργείο Εργασίας λένε ότι παρά την απόφαση του 2015, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα ως κυβέρνηση, εσείς έρχεστε τώρα και εγκαλείτε τη Νέα Δημοκρατία που έδωσε λύση στο θέμα. Το ακριβώς αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 που θεράπευσε το πρόβλημα. Και αυτό το λέει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορώ να σας τη διαβάσω, την έχω επίσης μπροστά μου. Λέει ότι με το νόμο 4387 του 2016, νόμος Κατρούγκαλου, όπως είναι γνωστός, θεραπεύτηκε η αντισυνταγματικότητα. Το αντίθετο ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και ουσιαστικά έλυσε εντός εισαγωγικών το νομικό συνταγματικό πρόβλημα. Το
Τα αναδρομικά όμως παρέμειναν. Για να το πω με απλά λόγια, όσο παρέμενε σε ισχύ ο νόμος Βρούτση του 12, οφείλονταν αναδρομικά. Μάλιστα. Σταμάτησαν να οφείλονται αναδρομικά από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Μία παρατήρηση για τα δημοσιονομικά όμως, γιατί το ακούω που το λέτε και θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι έτσι. Φέτος έχουμε αναστολή του συμφώνου σταθερότητας. Σημαίνει δηλαδή ότι φέτος δεν έχουμε ταβάνι δαπανών. Μπορούμε να κάνουμε δαπάνες, που ενδεχομένως άλλες χρονιές να μην μπορούμε να τις κάνουμε. Δηλαδή, όταν έχεις στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, είναι πάρα πολύ οριακό το τι δαπάνες μπορείς να κάνεις. Άρα, φέτος ήταν ένα φοβερό παράθυρο ευκαιρίας να κάνουμε δαπάνες τέτοιας τάξης, ναι. Μεγάλες δαπάνες. Εντάξει, με ένα όριο προφανώς. 2%. Δεν υπάρχει όριο δαπανών. Εννοώ ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει από κάποια λογικά όρια. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει μια πανδημία μπροστά σου. Επιτρέψτε μου. Δεν υπάρχει όριο δαπανών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει όριο δαπανών, δεν έχεις πρόβλημα στο τι μπορείς να ξοδέψεις με όρους, ναι. Ότι θα δημιουργηθεί μία. Ναι. Δεν θα έχεις έναν προϋπολογισμό ίσως κυλισμένο ή με προϋπολογισμό. Θα αποτυπωθεί το χρέος όμως αυτό κάποια στιγμή. Μισό λεπτό. Άρα το ερώτημα είναι. Αν έχεις ρευστότητα. Η συζήτηση λοιπόν δεν είναι δημοσιονομική. Η συζήτηση είναι περί ρευστότητας. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αν μπορώ να κάνω τη δαπάνη, μπορώ κατανοητό. Να την κάνω δημοσιονομικά. Mm-hmm. Δεν είναι κατανοητό στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί το είπε πολλές φορές. Η συζήτηση δεν είναι αν μπορώ να κάνω τη δαπάνη, μπορώ να την κάνω. Η συζήτηση είναι αν έχω τα λεφτά να την κάνω. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχω να πω το εξής. Εμείς αφήσαμε ένα μαξιλάρι 37 δις. Mm. Τι έχει συμβεί, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Τι έχει συμβεί, πού έχει πάει το μαξιλάρι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δαπάνη. Όπως είπε και ο Αντώνης, θα σας πει η κυβέρνηση ότι είμαστε μέσα σε μια πανδημία. Μπορεί να χρειαστούν έκτακτες συνθήκες, να χρειαστούν και άλλα κονδύλια να διατεθούν. Πού βρίσκεται το μαξιλάρι σήμερα. Έχουμε απάντηση. Πού είναι τα αποθεματικά. Ο κύριος Σταϊκούρας πριν λίγο καιρό στη Βουλή που τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι είναι περίπου εκεί που το αφήσαμε. Μάλιστα. Άρα, αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, μάλιστα. Υπάρχει περιθώριο ρευστότητας. Γιατί δεν δίνονται φέτος στους συνταξιούχους αυτά κυρία, που μπορούν να δοθούν. Κυρία Αξιόγλου, έρχεται ο αντίλογος της κυβέρνησης στο δικό σας πρόγραμμα, το Μένουμε Όρθιοι 2, που είπατε εμπροστοβαρός να δοθούν κάποια πράγματα. Και υπάρχει ο αντίλογος της κυβέρνησης που λέει ότι η πανδημία είναι μπροστά, την βλέπουμε. Ενδεχομένως το φθινόπωρο χρειαστούν να πάρθουν και άλλα μέτρα. Και οπότε προφανώς πρέπει να υπάρχει κάτι στην άκρη. Εδώ είναι μια εντελώς σύγκρουση λογικής για το τι κάνουμε. Με όρους οικονομικής θεωρίας, όταν βλέπεις την ύφεση μπροστά σου, την ύφεση να έρχεται και την έβλεπες ήδη από το Μάρτι, ενεργείς με τρόπο που προσπαθείς να προλάβεις τις συνέπειές της. Δηλαδή, τι κάνεις, και αυτό έκαναν και άλλες χώρες που δεν έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, υπερφιλελεύθερες κυβερνήσεις έκαναν. Έχουν, δαπανούν, το κράτος δαπανά για να υποστηρίξει το εισόδημα και τις επιχειρήσεις. Για να υποστηρίξει τη λειτουργία της αγοράς δηλαδή. Ώστε να προλάβεις τις συνέπειες της ύφεσης. Όχι, στην Ελλάδα δεν το κάναμε. Στην Ελλάδα δεν στήριξαμε το εισόδημα των εργαζομένων, πάρα πολύ καθαρά. Αυτό στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση ασφαλμένα, διαρκώς. Οριζοντίως έδωσε ένα επίδομα σε όλους τους υπαλλήλους. Έκανε ένα πρόγραμμα υποστήριξης της ανεργίας. Είπε δηλαδή, βγάζω σε αναστολή όλους τους εργαζόμενους της χώρας και τους δίνω ένα πενιχρό επίδομα 530 ευρώ που δεν το παίρνουν και όλοι. Ξαναερχόμαστε πάλι στο ερώτημα για το αν υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο για να καλύψεις ένα ποσοστό του μισθού, για παράδειγμα, όπως έκαναν άλλες χώρες. Αυτό θα ήταν το επιθυμητό. Απαντώ ότι υπάρχει. Θα πρέπει να μου απαντήσει και εγώ το απαντώ με στοιχεία. Λέω ότι αφήσαμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας 37 δις. Ένα μέρος αυτού είναι κλειδωμένα για το χρέος, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι διαθέσιμο για να το δαπανίσει για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εργαζομένων. Άρα το ζήτημα μετά είναι πολιτικής επιλογής. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έκανε μια επιλογή να μην στήριξει τις μικρές επιχειρήσεις καθόλου. Οι μικρές επιχειρήσεις, και από το ρεπορτάζ σας θα το δείτε, δεν έχουν πάρει στήριξη, δεν έχουν πάρει ούτε ρευστότητα ούτε κεφάλαιο κίνησης. Και για τους εργαζόμενους έκανε μια επιλογή αναστολής εργασίας. Δηλαδή ότι είσαι σε ανεργία και σου δίνω ένα επίδομα χωρίς δέσμευση να μπορέσεις να γυρίσεις μετά στην εργασία σου. Γι' αυτό και στις τουριστικές περιοχές αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια δραματική κατάσταση. Χθες η συζήτηση των δύο αρχηγών πήγε και στο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκρούστηκαν οι δύο αρχηγοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει περισσότερες επιχορηγήσεις, λιγότερα δάνεια. Όμως έγινε μια τεράστια σύγκρουση στην Ευρώπη. Τέσσερις μέρες διήρκησε. Τι περισσότερο μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα. Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης από την αρχή που αποφασίστηκε ήταν μια ορθή απόφαση, ενώ οι πρώτες που έκανε η Κομισιόν. Δηλαδή, να έρθει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να φτιάξει να δαπανίσει χρήματα, να στηρίξει την αγορά. Ήταν στη λογική που σας περιέγραφα πριν. Να δαπανηθούν χρήματα, να στηριχθεί η αγορά για να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από αυτή την κρίση. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν έφτασε η συζήτηση στο Συμβούλιο, τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν
χειρότερα. Δηλαδή, ενώ η Κομισιόν είχε προτείνει ένα μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και όχι τόσο δανείων, γιατί ξέρετε, τα δάνεια αυξάνουν το δημόσιο χρέος και στην περίπτωση των χωρών του Νότου αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή, χώρες του Νότου, αν μπούμε σε τέτοιους δανεισμούς, θα έχουμε πολύ σύντομα κρίση χρέους. Θα ξαναέχουμε κρίση χρέους. Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ καλύτερη αναλογία των επιχορηγήσεων σε σχέση με τα δάνεια. Μες. Αυτό δυστυχώς στο Συμβούλιο πήγε άσχημα και ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε πρωτοβουλίες μαζί με τις άλλες χώρες του Νότου να επιμείνει ώστε να έχουμε αυξημένες επιχορηγήσεις. Μάλιστα, γύρισε πίσω και είπε ότι έφερε 70 δις, ως να μιλάει σε ασχέτους. Έβαλε μέσα προγράμματα ΕΣΠΑ που φτάνουν μέχρι το 2027 κτλ. Δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που τα χρειάζεται. Χρειάζεται όμως μια σοβαρότητα και ιδίως όταν απευθύνεσαι και σε πολιτικούς οι οποίοι έχουν διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Γύρισε ουσιαστικά με ένα πακέτο επιχορηγήσεων που θα είναι 19 δις με ερωτηματικό, γιατί φαίνεται ότι αυτά μάλλον θα μειωθούν τελικά και δεν θα είναι ούτε αυτά. Το χειρότερο όμως είναι ότι φαίνεται ότι αυτά είναι εξαρτημένα με ένα πρόγραμμα μάλλον μνημονιακού χαρακτήρα. Δηλαδή είναι κλειδωμένα με τέτοιες ρήτρες. Ήθελα να μου πείτε με τις εκκρεμείς συντάξεις τι συμβαίνει, κύριε Αξιόγλου. Με τις εκκρεμείς συντάξεις τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Μέσα σε ένα χρόνο ο κύριος Βρούτσης έχει αυξήσει τις εκκρεμείς συντάξεις κατά 100.000. Είναι ένα πραγματικό αρνητικό θαύμα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν κράτησε το ρυθμό που είχαμε επιτύχει, που δεν θα πω ότι ήταν ιδανικός, αλλά θα πω ότι ήταν ένας ρυθμός εκαθάρισης. Αύξησε πάρα πολύ τον όγκο των εκκρεμών συντάξεων. Μέσα σε ένα χρόνο πρόσθεσε 100.000 εκκρεμότητες. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό το ζήτημα να το δει με όρους σοβαρότητας και δουλειάς και όχι με όρους επικοινωνιακών εντυπώσεων. Πάμε λίγο και στα εσωκομματικά. Είστε σε μια διαδικασία μετασχηματισμού παρά το γεγονός ότι έχουν παγώσει τα πράγματα λόγω του κορονοϊού. Καταλαβαίνω πως προσπαθείτε να ισορροπήσετε ανάμεσα στην ριζοσπαστική αριστερά και στη στροφή προς το κέντρο που αρκετά στελέχη επιθυμούν. Είναι αυτό εφικτό? Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μιλάτε με όρους σχημάτων παλιών. Στο ερώτημα που υπάρχει μέσα στο κόμμα. Είναι παλιά σχήματα. Θα σας πρότεινα να το δείτε αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη μετάβαση, με μια νέα οπτική. Δηλαδή ότι πάμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική παράδοση. Μια νέα πολιτική παράδοση, η οποία προφανώς εμπνέεται και έχει τις ρίζες της στην αριστερά, από όπου και ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα που είναι ευρύ, λαϊκό. Άρα έχει αυτό το χαρακτήρα στον οποίο αναφερθήκατε και έχει και μια κυβερνητική εμπειρία που του δίνει και άλλα δεδομένα. Άρα ας το δούμε με μια οπτική μιας νέας πολιτικής παράδοσης, με αριστερά χαρακτηριστικά, με αναφορά στις ανάγκες του κόσμου της εργασίας, με αναφορά στις λαϊκές ανάγκες, αλλά και μια εμπειρία στροφή στο ρεαλισμό, μου φαίνεται. Αυτό ακούω, κύριε Αξιόγλου. Το είπα έτσι, νομίζω γιατί ότι εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια σύγκρουση στο εσωτερικό γι' αυτό. Υπάρχει μια σύγκρουση στο εσωτερικό αυτό. Πού θα πάμε, πού θα καταλήξουμε? Υπάρχει μία γόνιμη περίοδος αυτή μεταβατική, η οποία νομίζω ότι είναι λογική σε ένα κόμμα το οποίο πάρα πολύ γρήγορα μεταφέρθηκε με την υποστήριξη του κόσμου, έτσι, από ένα χαμηλό ποσοστό σε ένα υψηλό ποσοστό. Έγινε ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έφερε αποτελέσματα, τώρα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει σταθεροποιηθεί ως ο προοδευτικός πόλος του συστήματος και αυτή τη στιγμή προχωράει κυρίως με μια επιδίωξη να ενδυναμώσουμε την επαφή μας με τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κινούμαστε συνεχώς σε μια κατεύθυνση επαφής αδιαμεσολάβητης. Απλώς στην αντιπολίτευση, ένα χρόνο ήδη τώρα, τα έχετε βρει τα βήματά σας? Γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπολείπεστε σε σχέση με... Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Αντζολέτο, κατά το γνωστό κλισέ, αποτυπώνουν μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτό που δεν αποτυπώνουν είναι τις κοινωνικές διεργασίες. Και νομίζω ότι πιο χρήσιμα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα στον κόσμο, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και σε ό,τι αφορά την εργασία. Ξανά έχουν μείζον θέμα οι άνθρωποι για το αν θα είναι άνεργοι, αν θα έχουν μια θέση εργασίας, τι όρους εργασίας θα έχουν. Βλέπουμε πολλά παραδείγματα ξανά ανθρωπιστικής κρίσης, θα έλεγα, δηλαδή προβλημάτων επιβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν και θα καθορίσουν και τις πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς, Αντώνη, πάμε να βρούμε την Ελένη Ατρού. Πάμε στην πόλη σου πάλι, δηλαδή. Στην πόλη μου θα δούμε. Δεν ξέρω αν είμαι στην πόλη μου, γιατί η Ελένη είναι μέσα σε ένα τουριστικό λεωφορείο. Καλημέρα, Ελένη. Ακούμε και μουσική υπόκρουση. Μας προειδεάζεις για το πού πηγαίνετε, μάλλον.